Temple of Rock starts now. Everybody, welcome to another Temple of Rock radio show here in Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων Radio. How are you everybody? Good lame February you have and I have. Έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο ωραία και παλαβά όπως πάντα. Καλό κουτσοφλέβαρο, καλό μήνα να έχουμε όλοι μαζί παρέα. Με πολύ γελιονίτ, έτσι. Ένας ακόμα Temple of Rock ξεκίνησε εδώ πέρα στο ραδιοφωνάκι μας, το αγαπημένο το ραδιοφωνάκι μας. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά. Έχουμε και πάρα πολύ κόσμο από την αρχή. Κάτσε λίγο. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, χαιρετίσματα. Καταρχάς να στείλω την αγάπη μου στην αγάπη μου, που μου ακούει πάντα. Και έχουμε και λέμε. Ειρήνη. Κόλλησα. Μιχάλη. Δημήτρη. Δέσποινα, εννοείται που ακούει και αυτή πάντα. Στα παιδιά, στα γραφεία που μου ακούνε σαν τρελή και περιμένουν πώς και πώς να πω χαζομάρες. Και ελπίζω να μπείτε κι άλλοι στην παρέα. Έτσι, καλό μήνα λίγο να το πω και πιο απλά, πιο σαν άνθρωπος, γιατί ναι, οκ. Okay. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Έχουμε και σήμερα να πούμε νέα, χαζά, περίεργα, ανέκδοτα. Θα γίνει το έλα να δεις, Ελεονάουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία και μελωδικά με τους Boston και το More Than a Feeling. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Φύγαμε, πάμε να ακούσουμε λίγο Kiss, Rock and Roll All Night. Και ερχόμαστε να ξεκινήσουμε. Έτσι. I wanna rock and roll all night. Βέβαια και όλη μέρα να σας πω την αλήθεια. Έτσι, για να τρελαθούμε τελείως, να τα αποτελειώσουμε όλα. Να καλησπέρισω και τη Μαρία. Ελπίζω να ακούει. Δεν με έχει πει να ακούει. Πάντως της άρεσε το αρχείο. Το αρχείο, ναι. Το αστείο με το lame February. Ναι, εντάξει, τα κάνουμε αυτά εδώ πέρα στον Temple of Rock. Το ξέρετε. Μπήκε λοιπόν, μας μπήκε και ο Φεβρουάριος. Έχουμε πολλά πράγματα αυτό το μήνα. Την άλλη Πέμπτη είναι η τσίχνο Πέμπτη. Ναι, που φέτος τελικά πέφτει Πέμπτη, είμαστε τυχεροί. Ναι, οκ. Okay. 12, όχι, μισό λεπτάκι, 12 είναι ή 19. 19 του μηνός νομίζω πέφτει καθαρά Δευτέρα. Ελπίζω να τη βρωμίσουμε. Τι είπα πάλι ρε παιδί μου, να τρελαθούμε τελείως να... Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να πω λίγο, γιατί ναι, με έχει πιάσει πλάκια, να πω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Μας ακούτε καταρχάς από το www.eolas.org και αφού πατήσετε το play, ψάχνετε τι έχει στη σελίδα μας, διότι οι συνάδελφοι εδώ πέρα κάθε μέρα ανεβάζουν πολύ ωραία άρθρα. Ας πούμε ένα άρθρο, ρε παιδί μου, είναι η φωτογραφία της ημέρας. Δεν είναι άρθρο, είναι φωτογραφία, φίλε! Ναι. Όχι, έχει ωραία πράγματα. Ψάξτε λίγο το site, ενημερώνεστε, βρίσκετε τα πάντα. Δεν θα σας απογοητεύσει με τίποτα. Μας ακούτε επίσης από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες των διαδίκτυων. Τηλέφωνο στο 2313-022-040 για να τα πούμε off the air. Ξέρεις εσύ. Τα email σας στο radio@eolas.org. Και εννοείται βρίσκετε την ομαδούλα μας στο Facebook Temple of Rock ATOE Radio. Ευχαριστώ, οι συνεργάτες μου με διορθώνουν εδώ πέρα. 18 του μηνός πέφτει καθαρά Δευτέρα. Έχω παντού σε όλο τον πλανήτη, έχω μοιρασμένους συνεργάτες και με ενημερώνουν. Τι νομίζετε τώρα? Λοιπόν, ακούσαμε και τους Kiss. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Foghat, Slow Ride, Take It Easy. Και ερχόμαστε για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερες στη μουσική. Take
κυρίζε. Slow ride, λοιπόν, πάρτε το χαλάρα. Δεν είναι να βιαζόμαστε. Σιγά σιγά, μην βιάζεστε. Ναι, εντάξει. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και αυτό το Blue Blood Moon Full. Τι ήταν τέλος πάντων. Λέει είχε να συμβεί 152 χρόνια και θα ξανασυμβεί ουσιαστικά το 2037. Ωραία, φίλε, να ούμε. Ναι, λέει, ήταν η δεύτερη πανσέλινο τον ίδιο μήνα. Ήταν, λέει, το φεγγάρι στην κοντινότερη απόσταση από τον πλανήτη μας. Και έγινε και έκλειψη. Ούτε στο Twilight τη σειρά, ρε παιδί, δεν ήταν τόσο πολύ το φεγγάρι. Ναι, οκ. Okay. Ναι, καλό μήνα είπαμε και ξαναλέμε, γιατί πρέπει να είναι good month, έτσι. Δεν πρέπει να είναι bad month, είναι καλό παιδί. Και κάπου εδώ να πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, λοιπόν, στη μουσικούλα μας, έτσι για να ξέρουμε δηλαδή. 1937, λέει, γεννιέται ο Αμερικανός μουσικός Don Everly, μέλος των Everly Brothers. Αυτό, δεν έχει άλλο γι' αυτόν. 1949. Η RCA Records κυκλοφορεί το πρώτο single 45 στροφών και η επινόηση αυτή κάνει δυνατή τη λειτουργία και την εμφάνιση στην αγορά των jukebox. Μάλιστα, ωραία, ωραία φάση. 45 στροφών, τι είναι σαν το πλυντήριο, ας πούμε. Οκ, προχωράμε, ναι. 1952, ο Αμερικανός R&B, funk, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός Rick James γεννήθηκε στο Buffalo της Νέας Υόρκης. Buffalo. Δεν είναι ωραία λέξη, έχει το Buffalo. Ξεκίνησε, λέει, την καριέρα του σαν μέλος του συγκροτήματος The Minor Birds και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει, ναι. 1964, ο κυβερνήτης της Αμερικάνικης Πολιτεία Ινδιάνα ανακηρύσει, λέει, το τραγούδι επιτυχία των Kingsmen, Louis Louis, πορνογραφικό, τι λέει, και ζητάει, λέει, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της πολιτείας να μην το μεταδίδουν. Louis Louis. Μάλιστα, τι να πω, οκ. Okay. 1977, η Led Zeppelin, Tom Bon Jones, John Bon Jones, Jimmy Page αναγκάζονται, λέει, να αναβάλουν για ένα μήνα την περιοδία του στη Βόρεια Αμερική λόγω ασθένειας του Robert Plant. Robert Plant. Η περιοδία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου στο Fort Worth, Texas. Τελικά όμως, λέει, θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο Dallas Memorial Auditorium στο Dallas του Texas. Σαν ψέμα. Η τελευταία, λέει, συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου, όμως η περιοδία θα διακοπεί νωρίτερα λόγω του θανάτου του γιου Robert Plant. Τι ωραία πράγματα. 1992, το άλμπουμ των Nirvana με τίτλο Nevermind βρίσκεται στην πρώτη θέση του Billboard 200. Είναι, λέει, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος και κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1991. Στην παραγωγή ήταν ο Butch Vig. Οι ηχογραφίες, λέει, για το άλμπουμ έγιναν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 91 στα Sound City Studios του Los Angeles. Με σκοπό να μαζέψουν τα απαραίτητα χρήματα για να πραγματοποιήσουν το ταξίδι από το Seattle της Washington στο Los Angeles της Καλιφόρνια, οι Nirvana έδωσαν, λέει, μια παράσταση όπου έπαιξαν το Smells Like Teen Spirit για πρώτη φορά. Εκτός από το πρώτο single Smells Like Teen Spirit, το οποίο έγραψαν και τα τρία μέλη των Nirvana μαζί, Kurt Cobain, Chris Novoselic και Dave Grohl, όλα τα υπόλοιπα, λέει, τραγούδια του άλμπουμ γράφτηκαν αποκλειστικά από τον Kurt Cobain. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε διάσημα τραγούδια, το Smells Like Teen Spirit είναι ένα, θα ακούσουμε σε λίγο και ένα άλλο. 2002, μετά από ψηφοφορία, λέει, οι αναγνώσεις του περιοδικού Guitar World αναδεικνύουν τον κιθαρίστα των Metallica, Kirk Hammett, καλύτερο κιθαρίστα της χρονιάς για το βραβείο Hall of Fame. Μπράβο ρε Kirk. Το Kirk Hammett βγαίνει από το Kirk, ας πούμε, είναι το αρσενικό του της Kirk. Το είχα απορία, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πολύ μπλα. Είχαμε, πάμε να ακούσουμε λίγο τους Nirvana και το Breed. Αυτό, ό,τι λέει ο Cobain, συμφωνώ εγώ, συμφωνώ, να ξέρετε. Nirvana, λοιπόν, και από το album Nevermind, το τραγούδι Breed. Στα φωνητικά ήταν ο Kurt Cobain και στην κιθάρα. Ναι, okay, εντάξει. Τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να λέμε τις ειδήσεις μας για σήμερα, έτσι δεν είναι? Δεν θέλετε? Λοιπόν, πάμε τώρα. Την έχω βάλει και πρώτη αυτή την είδηση, γιατί εχθές μόλις το πήρα βλέφαρο. Μόλις το πήρα βλέφαρο χθες, έγινα πολύ χαρούμενο. Λες και την είχα ακούσει, ήταν. Γεια σου, Λάζαρε. Καλησπέρα, καλό μήνα και σε σένα. Good lame February. Εντάξει, εκαταντάει για λίγο, φτάνει. Λοιπόν, οι Scorpions στο Καλιμάρι μαρούν με την κρατική ορχήστρα Αθηνών.
Συνοδεία λέει κλασικής μουσικής, η μπάντα επιστρέφει τον Ιούλιο στην χώρα μας. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών διοργανώνει λέει μια επαιτειακή συναυλία και επέλεξε τους Scorpions για μια βραδιά που θα ενωθούν το ροκ μαζί με την κλασική μουσική. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού στη χθεσινή απογευματινή συνεδρίασή του, προχθεσινή δηλαδή, παραχώρησε το Καλλιμάρμαρο στάδιο γνωμοδοτώντας θετικά όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Τα Νέα. Η πιο πιθανή ημερομηνία είναι 16 Ιουλίου. Μένει μόνο η υπογραφή της Υπουργού Λιδίας Κονιόρδου για να επιβεβαιωθεί η συναυλία, κάτι που θεωρείται τυπικό. Οι Scorpions εμφανίστηκαν τελευταία φορά λέει, στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2016 στην πλατεία νερού, όπου ήμουνα και εκεί. Εντάξει, σας παρακαλώ. Το καλοκαίρι αυτό προβλέπεται πολύ hot. Έχουμε τους Iron Maiden, έχουμε τους Judas Priest Rockway Festival, έχουμε τους Scorpions με την κρατική ορχήστρα Αθηνών. Είναι περίπου και την ίδια περίοδο όλα αυτά. Και εντάξει, πιστεύω ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να δω τους Scorpions με φιλαρμονική ορχήστρα, με κρατική ορχήστρα, γιατί μου θυμίζει πολύ απλά το επόμενο κομμάτι που θα μπει αμέσως τώρα, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ναι, ποιος δεν θα θέλει να ακούσει ζωντανά αυτό εδώ το υπέροχο κομμάτι. Here we are again. Επιστεύω να μην πήγατε πουθενά, έτσι. Είμαι σίγουρος πως δεν πήγατε. Περιμένετε πως και πως ακούσετε τις χαζομάρες μου. Αυτό θα πει με τριοφροσύνη. Λοιπόν, πραγματικά, ποιος δεν θέλει να ακούσει τους Scorpions με ορχήστρα. Να δούμε λοιπόν. Ελπίζω να πάω. Σε παρακαλώ. Πάμε τώρα στον φίλο μας, τον Zach Wild, ο οποίος έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη. Ο Ozzy Osbourne λέει με επανέφερε γιατί φτιάχνω καλύτερα σάντουιτς από τον Gas G. Ο μεγάλος κιθαρίστας λοιπόν είχε μεγάλα κέφια σε αυτή τη συνέντευξη. Σε πρόσφατη λέει λοιπόν συνέντευξή του, Zach Wild μίλησε με χιουμοριστική διάθεση για την επιστροφή του στην μπάντα του Ozzy Osbourne μετά από αρκετά χρόνια. Πάμε να δούμε τι είπε. Γιουχου! Δεν είναι ότι ο Ozzy λέει με έφερε πίσω για τη μουσική της εποχής μου στην μπάντα. Άλλωστε λέει ο Gas G είναι ένας εκπληκτικός κιθαρίστας και φίλος. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να παίζουν μαζί του, είχα επισημάνει του Gas πως όταν φτιάχνει σάντουιτς στον Ozzy πρέπει να μην του βάζει πολύ μουστάρδα. Επίσης, του είχα πει πως τα πιάτα και τα ποτήρια θα έπρεπε να είναι πεντακάθαρα. Δηλαδή δεν του είπε πεντακάθαρη, του είπε θα έπρεπε να είναι crystal clear. Όπως λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Όσο heavy όμως είναι η τεχνική του Gas στην κιθάρα, άλλη τόση μουστάρδα έβαζε στο σάντουιτς του Ozzy. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ο Gas δεν παίζει πλέον με τον Ozzy Osbourne. Φταίει η μουστάρδα, φίλες και φίλοι. Μουστάρδα φταίει που ο Gas G μπήκε στην άκρη από τον Ozzy Osbourne. Συνεχίζει λοιπόν, είναι ευλογία για μένα η επιστροφή μου δίπλα στο αφεντικό. Η Farewell Tour που θα ξεκινήσει το 2018, τώρα δηλαδή, γίνεται λέει για έναν ιδιαίτερο λόγο. Κάποια στιγμή ο Ozzy μου είχε πει να ποντάρω όλα τα χρήματα που έβγαλα από την έως τώρα καριέρα μου στον Conor McGregor, το γνωστό λέει Ιρλανδό μπόξερ, στον αγάνωτο εναντίον του Mayweather. Μου είχε πει πως έχει εσωτερική πληροφόρηση και πως θα είναι ο νικητής του αγώνα. Πλέον ζούμε οι δυο μας σε ένα βαν δίπλα σε ένα ποτάμι. Ωραίο. Μπράβο. Συγχαρητήρια στον Zach Wild. Πιστεύω ότι αυτή η συνέντευξη είναι πραγματικά αντικατοπτριστική για το... Ναι, εντάξει, γλώσσα την παίρνω μου πάλι. Αντικατοπτριστική. Δόξα Θεέ μου, δόξα! Για τις προσωπικότητά σου τέλος πάντων. Έτσι, γιατί το rock and roll και το heavy metal κουβαλάει μια τρέλα πάνω, έτσι δεν είναι? Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ozzy Osbourne, Mr. Crowley.
γκονός με τη γιαγιά στο σπίτι. Ρε γιαγιά, μήπως είδες τα χάπια μου, γράφανε LSD επάνω. Άσε τα χάπια, παιδί μου! Τους πράσινους δράκους στην κουσένα τους είδες! Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Επαναγία μου και Χριστέ μου! Παιδιά, η γιαγιά δεν είναι... δεν την παλεύει. Πάει τέλος, αυτή ήταν, ναι. Έχουμε χάσει κάθε επικοινωνία. Ναι, εντάξει, ξέρω, στέλνετε τα κλασικά... Ρεσιπέτρο, παγωνιά, κρύο, βαριχημονιά... Winter is coming. You know nothing, Jon Snow. Okay, το ξέρω ότι σας άρεσε, εντάξει, φαίνεται. Αλλά εντάξει, το σίγουρο είναι ότι έχουμε χάσει κάθε επικοινωνία, ρε παιδάκι μου, τέλος. Δεν την παλεύουμε. Έχει χαθεί κάθε επικοινωνία. Led Zeppelin, communication breakdown. Έπιασα τον τόνο, παιδιά, το ακούσατε. ρε παιδί μου, communication breakdown, λοιπόν. Breakdown από τους μοναδικούς Led Zeppelin. Λοιπόν, let's continue. Ας συνεχίσουμε, δηλαδή. Ναι, οκ, εντάξει. Πάμε στον φίλο μας, τον Bruce Dickinson. Hello, Bruce, how are you? I'm sure you're listening to Temple of Rock radio show from your airplane. Γιατί είσαι και πιλότος. Εντάξει, τα παραλέμε τώρα. Ο θρυλικός, λοιπόν, frontman εξαπέλυσε επίθεση κατά της γνωστής πλατφόρμας μουσικής, το Napster. Let's go see what he said. Ο Bruce Dickinson, λοιπόν, τον Iron Maiden, σε συνέντευξή του μίλησε με σκληρά λόγια για το παράνομο κατέβασμα μουσικής, αλλά και για το Napster. Το Napster, λέει, κατέστρεψε όλη την αξία της μουσικής. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που το ξεκίνησε πρέπει να μπει στην φυλακή. Αυτό το αξίζει. Ακεί τη φυλακή γρήγορα! Να τιμωρηθεί! Ούστε από εδώ! Έβγαλε το Napster, δεν τράπεσε λίγο! Τι πράγματα είναι αυτά! Λοιπόν, το Napster, λέει, ήταν μια εγωιστική πράξη αυτό που έκανε και χρησιμοποίησε, λέει, τον ενθουσιασμό του κοινού για να το πετύχει. Το κοινό δεν φταίει σε τίποτα. Απλά μπόρεσαν, λέει, να έχουν πρόσβαση στη μουσική που θέλουν δωρεάν. Απλά δεν κατάλαβαν ότι κατέστρεφαν όλη την κουλτούρα της μουσικής. Για ένα συγκρότημα, λέει, σαν εμάς που ακόμα βγάζουμε δίσκους, είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι δεν βγάζουμε σχεδόν καθόλου λεφτά από τις κυκλοφορίες μας. Γράφουμε μουσική γιατί μας αρέσει, όχι για τα λεφτά. Είμαστε τυχεροί, λέει, γιατί μπορούμε να περιοδεύσουμε και να βγάλουμε λεφτά από τις συναυλίες. Υπάρχουν, λέει, άλλα συγκροτήματα που ενώ έχουν καταπληκτική μουσική δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και είναι στενάχωρο να βλέπεις μια ολόκληρη γενιά μουσικών με φοβερά κομμάτια να μην πληρώνεται. Εγώ παίρνω λεφτά από την πώληση ενός βιβλίου. Οι θαυμαστές θα πληρώσουν για το βιβλίο αλλά όχι για τον δίσκο. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η μουσική έχει αξία όπως και οι ίδιοι οι μουσικοί. Ξοδεύουν πολλά χρόνια από τη ζωή τους για να διασκεδάσουν κόσμο. Το Napster, λέει, ιδρύθηκε από τον Sean Fanning και Sean Parker. Ο Parker πλέον είναι μέλος του διοικητικού συμβολίου του Spotify. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με αυτά τα θέματα. Θα συνεχίσω λίγο μετά με μια ακόμα είδηση που συνδέεται όσον αφορά τους Metallica. Αλλά προς το παρόν να σας ακούσουμε λίγο ένα κομμάτι που ταιριάζει στην υπόθεση. Iron Maiden, the evil that men do. Γιατί ένα από τα κακά είναι και το Napster. Λέμε τώρα. That man too lives on and on. Έτσι, λοιπόν, από τους Iron Maiden ακούσαμε τώρα ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Λίγο να βουλευτώ, με συγχωρείτε. Γιατί ξεκουνήθηκα λίγο τη θέση μου. Πώς θα λέω, έτσι, λοιπόν. Και σε συνέχεια αυτού που λέγαμε μόλις πριν από λίγο για τους Iron Maiden και τη δήλωση που έκανε ο Bruce Dickinson για το Napster, συνεχίζουμε τώρα με ένα άλλο συγκρότημα το οποίο είχε ένα ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Μιλάμε για τους Metallica. Ο μάνατζερ, λοιπόν, των Metallica αποκαλύπτει γιατί τριπλασιάστηκε η τιμή του εισιτηρίου. Ο τίτλος δεν παραπέμπει εκεί, αλλά αφορά αυτό που λέγαμε. Περιμένετε.
Το 2017 η μπάντα σημείωσε κέρδη 66,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Peter Mensch, manager των Metallica, μίλησε στον John Giddings και το δεύτερο επεισόδιο της σειράς του BBC Hits, Hype and Hustle, an Insider Guide to the Music Business. Μια πιο ενδότερη ματιά στην μουσική βιομηχανία. Για την συνεχόμενη λέει αύξηση στις τιμές των εισιτήριων. Ο Giddings, αρχικά που είναι εκτός από παραγωγός, είναι και manager ο ίδιος, σημείωσε αρχικά. Στη δεκαετία λέει του 90 ζούσαμε ακόμη με τους παλιούς κανόνες. Οι πωλήσεις δίσκων ήταν ακόμη στα ύψη, φτάνοντας σχεδόν το 80% του εισοδήματος μιας μπάντας, αλλά δεν κράτησε. Και τότε ο Mensch θυμήθηκε το ξεκίνημα της πολύκροτης υπόθεσης Metallica εναντίον Napster. Οπ, να τα μας! Όταν πρώτο άκουσα λέει για τον Napster ήμουν σε αυτό εδώ το γραφείο. Όχι εδώ πέρα, σε εκείνο που μιλούσανε. Έπρεπε λέει να βρούμε τον μοναδικό άνθρωπο με προσωπικό υπολογιστή εδώ. Πληκτρολόγησε κάτι και είδαμε μπροστά μας λέει κάπου 50 εκδοχές στο Enter Sandman. Τότε ξέραμε ότι είχαμε μπλέξει για τα καλά. Τα επόμενα λοιπόν 5 χρόνια οι πωλήσεις δίσκων έπεσαν στο μισό με συνέπεια τη δραματική αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων σύμφωνα με τον Giddings. Πάνω σε αυτό σχολίασε ο Mensch. Δεν βγάλαμε δίσκο για χρόνια. Αυτό κάνουμε. Παίζουμε μπροστά στον κόσμο. Οι rock bands έπρεπε πάντα να παίζουν για τον κόσμο τους. Κάναμε κάποια τεστ τα τελευταία 2 χρόνια. Αντιληφθήκαμε ότι η ανώτατη τιμή του εισιτηρίων για μια συναυλία των Metallica θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερη από όσο ήταν στο παρελθόν και την αυξήσαμε και το κοινό το δέχτηκε. Συναυλίες που θα έβγαζαν χ κέρδος τώρα βγάζουν 3 χ. Το θέμα με την τιμή των εισιτηρίων τα άλλαξε όλα. Το 2017 οι Metallica σημείωσαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, κέρδη 66,5 εκατομμυρίων δολαρίων, φτάνοντας λέει έτσι στην 10η θέση της λίστας του Forbes με τους πιο καλοπληρωμένους λέει μουσικούς της χρονιάς που μας πέρασε. Αχ, πάντως πιστεύω ότι και οι Iron Maiden και οι Metallica λένε στο Napster. Είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι, συμπληρώσαμε κάπως έτσι την πρώτη μας ώρα στη σημερινή εκπομπούλα. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων www.eolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Α, καλό διάβασμα Δέσποινα, καλή εξεταστική, πολλοί διαβάζουν, άσε. Τηλέφωνα στο 2313-022-040, email στο radio@eolas.org και εννοείται μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται την ομάδα μας στο Facebook Table of Rock at EOE Radio. Λοιπόν, συνεχίζουμε, είναι η τελευταία είδηση που έχω για σήμερα, μετά θα πάμε στα αγαπημένα σας περίεργα νέα. Είχαμε λοιπόν τη βράβευση των βραβείων Grammys. Ναι, βραβεύσανε τα βραβεία Grammys, ναι, okay. Φτάνει, δεν την παλεύεις, φτάνει! Ναι, έτσι λίγο ξέσπασα. Αλλά πάμε να δούμε ποιους ξέχασαν τα φετινά Grammys. Καλησπέρα και στην Ζωή. Γεια σου, Ζωή. Hello, good month και σε σένα. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Ναι, έτσι είναι το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ποιους ξεχάσανε, λέει, φέτος τα φετινά Grammys. Από το καθιερωμένο In Memoriam σκέλος των βραβείων έλειψαν αρκετοί. Το In Memoriam σκέλος των φετινών Grammy Awards συμπεριέλαβε tribute σε ένα μεγάλο αριθμό εκλειπώντων αστέρων του μουσικού στερεώματος όπως ο Chuck Berry, η τραγουδίστρια των Cranberries Dolores O'Riordan, ο Walter Becker, τον Steely Dan, ο Chris Cornell και πολλοί άλλοι. Στα πλαίσια λέει του φόρου τιμής στους εκλειπώντες καλλιτέχνες, ο Chris Stapleton και Emmylou Harris ερμήνευσαν λέει με το δικό τους τρόπο το Wildflowers του μακαρίτη Tom Petty κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου 3 λεπτού βίντεο. Πώς τα λέω σήμερα.
Μεταξύ λέει, των ηχηρών παραλήψεων λοιπόν ήταν και ο Mark E. Smith των The Fall, ο μεγάλος Grant Hart των επιδραστικότατων Husker Du, η Γαλλίδα τραγουδίστρια France Gall, ο Holger Juke, ποιος είναι τον Καν, ναι, οκ. Okay. Ο ράπερ λέει Fredo Santana, συγγνώμη, υπάρχει ράπερ Fredo Santana. Ο κρύος Santana, δηλαδή τι έλεγε αστεία, ξέρω εγώ, και έπαιζε κιθάρα. Οκ. Okay. Αυτός λέει ο Fredo Santana πέθανε πριν από λίγες μέρες, λέει, σε ηλικία 28 ετών. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Και τέλος πάντων, η στάρ της K-pop Jongsoon, τον Shinee, που αυτοκτόνησε. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν τιμήθηκαν στα φετινά Grammys, ενώ πιστεύω θα έπρεπε. Είναι λοιπόν αυτοί που ξεχάστηκαν από τα φετινά Grammys, ενώ δεν θα έπρεπε να ξεχαστούν. Έτσι, το αναφέραμε λίγο κι αυτό. Δεν θέλω να μιλάω για τα Grammys, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση αυτών των βραβείων. Ήθελα απλώς έτσι να αναφέρω λίγα ονόματα που απλώς ας πούμε ότι τα ξεχάσανε, χωρίς να θέλω να πω κάτι προς Θεού. Audio Slave αμέσως τώρα στον Demi Lovato με το Like a Stone. Ξεκίνησε η ενότητα περίεργα νέα! Woohoo! Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω, παιδιά, έτσι να τρελαθούμε λίγο παρέα. Σας έχω μια φανταστική ιστοριούλα για αρχή, έτσι να είμαι. Όχι ότι και ότι. Ερωμένη λέει προσποιείται το ρομπότ για να γλιτώσει από τη γυναίκα του συντρόφου της. Έρε Παναγιά μου, ρε! Η απατημένη λέει σύζυγος είναι σε έξαλλη κατάσταση ή αλλιώς εν εξάλλου κατάσταση. Μόλις έχει πιάσει λέει στα πράσα τον άντρα της. Συγγνώμη, δεν τον έπιασε στο κρεβάτι. Ο άπιστος λέει έχει τη δικαιολογία στο τσεπάκι του. Να εδώ το έχει, Η ιερωμένη λέει πιάνει το νόημα και προσποιείται το ρομπότ του έρωτα. Μένει λέει σταθερή στη σκάλα του σπιτιού και κάνει άκαμπτες κινήσεις. Σαν ρομπότ. Η σύζυγος λέει την σπρώχνει, τη δίνει μια έτσι να. Άντε από εκεί πέρα! Άντε από εδώ! Άντε από εδώ πέρα! Αγανακτισμένη λέει η ιερωμένη μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει. Δηλαδή, παιδιά, αυτός δεν έχει το θεό του. Δηλαδή, έκανε. Το έπαιξε, ας πούμε, με την ιερωμένη ότι αυτή είναι, ξέρω εγώ, κούκλα του σεξ, να το πούμε, ελληνιστή. Φίλε, να σου δώσουμε βραβείο. Ο Τέμπουλ Βρόκο από εδώ πέρα σου δίνει συγχαρητήρια. Είσαι μεγάλο αλάνι. Μόνο μια πιθανότητα να πετύχει θα ήταν άμα ήταν ξανθιά η σύντροφός του. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν έχει ερευνηθεί από τις αρχές, οπότε οκ. Okay. Κοίτα να δεις, κοίτα τι γίνεται ρε παιδί μου. Πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Γι' αυτό δεν ταιριάζει απόλυτα. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από εκεί που ήμασταν στον τύπο. Αν και βρήκα. Αχ, δεν το βρήκα νωρίτερα. Βρήκα το τραγούδι που θα αφιέρωνα σε αυτόν τον τύπο, έτσι. Θα το παίξω μόλις τελειώσαμε αυτά τα δύο περίεργα νέα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην μακρινή Βραζιλία και στο Ρίο Ντετζανέιρο. Όχι, πλάκα, δεν ξέρω ποια πολύ είναι. Γιαγιά, άσος λύσει την μπάλα. Τι γιαγιά είσαι, σύρε. Με δεξιοτεχνία λέει που θα ζήλευαν και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, η ηλικιωμένη Βραζιλιάνα κάνει μαγικά κόλπα με την μπάλα σε παραλία της Βραζιλίας και αφήνει άφωνους λουόμενους. Πω τι έκανε η τύπησα να με τώρα. Ξέρεις, τα τέτοια της και τα κίνας και τα τσαλιμάκια της και τσα εδώ από εκεί. Κοντρολάρει λέει την μπάλα με τα γόνατά της για περισσότερα από 100 χτυπήματα ενώ κλείνει την εμφάνισή της μπροστά στο κοινό με ένα εντυπωσιακό σπαγκάτο. Η γιαγιά έκανε σπαγκάτο. Εδώ δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε. Το βίντεο λέει έχει πάνω από 620.000 χτυπήματα στο διαδίκτυο. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλά, ρε παιδί μου, αλλά για viral. Εντάξει, πιστεύω καλά είναι.
Κοίτα να δεις τι έγινε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που βρήκα για τον τύπο πριν με την γυναίκα που την έβαλε την ερωμένη να κάνει το ρομπότ. Το Sex Machine. Dirty White Boy of Sporegner. Σατανάς. Dirty White Boy, λοιπόν, από τους Foreigner. Λοιπόν, και από την μακρινή Βραζιλία σας πάω στην διπλανή Ιταλία, όπου έχουμε έναν παλαβό τροχονόμο, ταχυδρόμο. Όπου έχουμε έναν παλαβό ταχυδρόμο. Για να το πω σωστά και δεν το πω σωστά στην αρχή. Λοιπόν, ταχυδρόμος λέει στην Ιταλία κράτησε στον γκαράζ του 600 κιλά γράμματα. What the heck? Σχεδόν λέει 600. Κάτσε, μισό λεπτό. Καταρχάς, δεν μπορείτε να γράφετε σε ένα άρθρο ότι κράτησε 600 κιλά γράμματα και μετά να γράφετε από κάτω σχεδόν 600 κιλά γράμματα. Καταργεί αυτό που γράφετε πιο πάνω, ρε χαϊβάνια. Σας παρακαλώ. Τέλος πάντων, άτε, στο καταφύγουμε γι' αυτό. Σχεδόν 600 λέει κιλά επιστολές κρατούσε στον γκαράζ του σπιτιού του στη Βιτσέντσα της Ιταλίας ένας ταχυδρόμος. Γράμματα, λογαριασμοί, πιστεύω να καταλάβατε. Γλώσσα ψαπαλή την πέρδα μου. Λοιπόν, γράμματα λέει, λογαριασμοί, τραπεζικές δηλώσεις, ακόμα και προεκλογικά φυλάδια λέει από το 2010 βρήκαν οι αστυνομικοί. Έλα ρε, τι λες τώρα. Ο ταχυδρόμος λέει συνελήφθη, ενώ το ταχυδρομείο της περιοχής θα μοιράσει τις επιστολές, έστω και με πολιετή καθυστέρηση. Αυτό είναι όταν λειτουργούν ρολόι, ρε παιδί μου, τα ταχυδρομεία σε μια χώρα. Τα δίνουν στον ταχυδρόμο, αυτός τι κάνει, τα κρατάει σπίτι. Δηλαδή, να θες να πληρώσεις τη ΔΕΗ, το ρεύμα και να μην μπορείς. Να τους λες, μα δεν ήρθε ρε παιδί μου ο λογαριασμός στο σπίτι, δηλαδή. Και εσύ να είσαι όλη μέρα, ξέρω, θα έρθει όλο. Θα έρθει ο λογαριασμός, θα έρθει ο λογαριασμός. Αλλά τελικά τα μάζευε ο ταχυδρόμος. Τώρα για ποιο λόγο, τι βίτσιο μπορεί να έχει ο άνθρωπος αυτός. Ο Θεός και η ψυχή, τι να πω, παιδάκια. Φαντάζομαι τώρα, λέει, βρήκαν μέχρι και προεκλογικά το 2010. Αν είναι δυναμητών. Χαζεύουμε τελείως αυτόν τον κόσμο, τελείωσε περίπου. Πάει τελείως, το χάσαμε. Να ακούσουμε λίγο Gary Moore, έτσι, γιατί τώρα μου ήρθε, ρε παιδί μου, λίγο Gary Moore το Walking by Myself, σαν τον ταχυδρόμο, περπατούσε μόνος του και έπαιρνε τα γράμματα. Πολύ δυνατά αρχίζει έτσι. You know I love you. You know it's true. Gary Moore, walking by myself. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη με τα περίεργα νέα μας, όπου τώρα θα μεταδώσουμε το τελευταίο μας. Τι ωραία που το λέω. Τώρα θα σας πάω λοιπόν σε αυτό το βίντεο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, παρακαλώ παρακαλώ, με το ποντίκι λέει που κάνει μπάνιο. Ναι, αυτό ξέρετε που κάνει και μπλένεται και καθαρίζεται. Λοιπόν, λέει, ένα ποντίκι παίρνει το μπάνιο του. Διάσημο, λέει, έχει γίνει ένα ποντίκι στο Περού. Α, το Περού, Μετά το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, λέει, και το δείχνει να μπανιαρίζεται σαν κανονικός άνθρωπος. Παρένθεση, πραγματικά, όσοι το έχετε δει και καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάω, πιστεύω να έχετε πάθει την ίδια πλάκα που έχω πάθει κι εγώ, έτσι. Όπως φαίνεται, λέει, στο βίντεο, το ποντίκι είναι αποφασισμένο να ξεπλύνει από κάτω του την ταμπέλα της βρωμιάς που ακολουθεί αυτό και όλα τα υπόλοιπα τροκτικά του είδους. Ναι, αυτό πλένεται και για τους υπόλοιπους, όχι μόνο γι' αυτό. Στο βίντεο, λέει, που έχει μέχρι στιγμής δεκάδες εκατομμύρια προβολές, έχει τραβηχτεί, λέει, μέσα σε μια μπανιέρα και φαίνεται το ποντίκι να στέκεται στα δύο πόδια σαν άνθρωπος και να τρίβει πάνω το σαπούνι. Απολαμβάνει τελικά όμως το μπάνιο. Δυστυχώς, λέει, βέβαια, η αλήθεια μάλλον δεν είναι και τόσο καλή για το ποντίκι. Σύμφωνα, λέει, με τον Τουόμας Αϊβέλο, ερευνητή στην βιολογία των ποντικιών στο Πανεπιστήμιο του Χελσίνκι, το άτυχο τροχτικό κατά πάσα πιθανότητα δεν κάνει μπάνιο, αλλά πονάει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα το σαπούνι είναι ερεθιστικό. Η κίνησή του είναι πολύ παράξενη. Ένα ποντίκι δεν θα έκανε τέτοιες κινήσεις εκτός και αν θέλει να ξεφορτωθεί κάτι που έχει πάνω του, είπε. Άρα, παιδιά, εμείς το βλέπουμε αυτό, νομίζουμε ότι περνάει καλά, ότι κάνει μπάνιο, ξέρω εγώ. Τράλαλα, τράλαλα, έτσι μανιαρίζουμε. Αλλά στην πραγματικότητα ο ποντίκις πονάει εκείνη τη στιγμή.
Κοίτα να δεις όμως έτσι, πόσο περίεργα παίζει να είναι τα ζώα, πραγματικά, εμάς μας φαίνεται τόσο φυσιολογική αυτή η κίνηση των μπανάκι, ρε παιδί μου. Αλλά μάλλον το καημένο το ζωάκι πονάει. Έτσι, αυτό ήθελα να το πω, για να ξέρουμε κιόλας ότι πολλές φορές δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται. Όπως και στην πρώτη περίπτωση με τα περίεργα νέα που είπαμε σήμερα, που η ερωμένη μάλλον ήταν ρομπότ. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Dr. Feelgood Milk and Alcohol. Συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά στο ραδιόφωνο, τι να κάνουμε. Βιάζεται το ποντίκι και πατιέται μόνο του. Εντάξει, το διορθώσαμε το σφάλμα. Λοιπόν, Temple of Rock πήγαμε στην τελική ευθεία και για αυτή την εβδομαδούλα μας. Είναι ουσιαστικά, ήταν η τελευταία εκπομπή την Τρίτη για τον Ιανουάριο και η πρώτη για τον Φεβρουάριο. Τι ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Είστε συντονισμένοι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, που αλλού εννοείται. Τι ωραία, ναι, πλησιάζουν και οι μέρες για να αντιθούμε καρναβάλια και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τι θα μπορούσα να αντιθώ. Ας πούμε, μια ιδέα θα ήταν να αντιθώ ή Τραμπ ή Κιμ Γιονγκούν, ας πούμε. Θα ήταν, πιστεύω, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Βέβαια, από το να αντιθώ αυτούς τους δύο καλύτερα θα ήταν να αντιθώ και από πώς Κιμ Καρντάσιαν, ας πούμε, ακόμα καλύτερα. Αλλά whatever, ναι, εντάξει. Τι άλλο, ρε παιδί μου, σκέφτομαι έτσι γενικά τι θα μπορούσα να αντιθώ έτσι για να κάνω το μπαμ στις απόκριες. Στα καρναβάλια. Να μου πεις καρναβάλια από μόνος μου, αλλά whatever. Παιδιά, όποιος θέλει τσικνού πέμπτη, την άλλη πέμπτη δηλαδή, και γουστάρει, ας επικοινωνήσει μαζί μου, άμα θέλει να έρθει κανένας στην εκπομπή, έτσι να την κάνουμε μαζί, παρελούλα την εκπομπή. Λογικά θα είναι και κανένας τσίπιος εδώ πέρα, όλο και θα σκάσει η μύτη. Αλλά άμα θέλετε, πραγματικά στείλτε μου, ρε παιδί μου, όποιος θέλει να έρθει να κάνουμε εδώ πέρα ντυμένη κιόλα σε εκπομπή τσικνού πέμπτη. Θα προσπαθήσω να βάλω έτσι και τραγουδάκια ωραία τύπου καρναβαλιέστικα. Τώρα δεν μου έρχεται εκείνο το τραγούδι, ρε παιδί μου, αχ. Τέλος πάντων, ναι, όσοι θέλετε, ρε παιδί μας, μου στείλετε στο Facebook ότι θέλω να έρθω στην εκπομπή να κάνουμε μαζί. Έλα εδώ πέρα, θα τα πούμε, να γελάσουμε, θα παρτάρουμε, θα γίνει ο χαμός. Μόνο που δεν θα έχουμε... Εντάξει, μπορεί να φέρουμε κανένα τσιμπουράκι, ξέρω εγώ. Πλάκα κάνω, εννοείται. Τσίκνα μετά το βράδυ, τσίκνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν John Jett, Bad Reputation. Και θα ακούσετε και το τελευταίο ανέκδοτο της ημέρας και της εβδομάδας ταυτόχρονα. Ένας ασθενής και συνέρχεται σιγά σιγά από την αναισθησία. Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μουσει. Δεν είμαι ο γιατρός, ο Άγιος Πέτρος είμαι. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Η εισαγωγή ήταν λίγο έτσι για να σας επηρεάσει. Σίγα μην συνεχόταν από την αναισθησία ο τύπος, πάει τα τίναξε. Ήτανε άτυχος, τι να κάνουμε, δεν πέτυχε εγχείρηση. Καλό, ωραίο. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε και σήμερα στο τέλος μας σιγά σιγά. Όμως θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι. Αυτό το τραγούδι, ο τίτλος του, είναι ο λόγος που λέω τρελά ανέκδοτα. Ramones, somebody put something in my dream. Έτσι όπως το καταλάβατε, ναι. Γι' αυτό λέω περίεργα ανέκδοτα. Ναι, εντάξει, ξέρω, κρυώσατε πάλι. Μη μου το λέτε, φτάνει, δεν μπορώ. Something in my dream. Έτσι λοιπόν, κάποιος έβαλε κάτι στο ποτό μου και ναι, δεν την πάλευα. Λέω τρελά ανέκδοτα. Λοιπόν, φίλες και φίλε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για αυτή την εβδομαδούλα μας.
Άντε, καλώς μας μπήκε ο Φεβρουάριος. Πώς να μην μπει τόσο καλά με μια τέτοια εκπομπάρα, τον Temple of Rock. Έτσι, ένα χειροκρότημα για τον Temple of Rock, έτσι. Temple of Rock, φίλες και φίλοι, έτσι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο πουθουκού. Εδώ θα είμαστε πάλι την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη στις 2 Dan ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Προσπαθώ να βρω με ποιο τραγούδι θα κλείσω. Θέλω να κλείσω με κάτι δυνατό, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Θα σας αφήσω με Wasp Crazy. Έρχεται αμέσως τώρα. Έτσι για ένα καλό bye-bye. Φιλάκια πολλά, σας αγαπάω. Θα τα πούμε την Τρίτη. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ. You only live once. Άντε, σας ζάλισα. Πολλά φιλάκια, να είστε καλά. Καλή διασκέδαση, ό,τι και να κάνετε το ποσοκού. Τα λέμε ή τα μελέει.